Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως μέσω σύνδεσης Skype με τον διακεκριμένο καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT στην Βοστόνη, Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, ο οποίος βασιζόμενος στην επιστήμη του χτύπησε καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση της νόσου του κορονοϊού. Κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα από Ελλάδα, από Κρήτη, καλησπέρα. Από Ηράκλειο. Καλησπέρα, πατρίδα. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να παρακολουθήσουμε μαζί μία εξομολόγηση, μία συγκλονιστική αναφορά ενός κριτικού γιατρού που εργάζεται στο Μπέργαμο της Ιταλίας για τα όσα βιώνει, για τα όσα ζει τις τελευταίες ημέρες. Και να επιστρέψουμε και με ένα δικό σας σχόλιο. Τη συγκλονιστική εμπειρία του στο νοσοκομείο Παπατζοβάνι του Μπέργαμο της Ιταλίας, που μετράει εκατόμβες νεκρών, κατέθεσε ως ντοκουμέντο ο κριτικής καταγωγής γιατρός Γιώργος Γιούργος στην εκπομπή Αντιθέσεις. Δυστυχώς, όταν η βάση της ασθένειας ξεφύγει και αρχίζει πλέον και ενδιαφέρει και χτυπά και μεμονωμένα 60, 50, 30, 40, καταλαβαίνετε ότι αναγκαστικά χρησιμοποιούμε και εμείς όρους, χαρακτηρισμούς και τεχνικές πολεμικής ιατρικής και πρέπει να σώσουμε τον πιο νέο, πρέπει να σώσουμε αυτόν που έχει περισσότερες πιθανότητες να ζήσει και να ζήσει καλά. Χρησιμοποιώντας πλέον τακτικές και πρακτικές πολεμικής ιατρικής, σώζοντας νεότερους και αφήνοντας μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς του COVID-19 να φύγουν από τη ζωή, η κάθε μέρα τους πλέον ως γιατροί έχει αλλάξει. Όπως και η ματιά με την οποία καλούνται να δουν τα πράγματα, χωρίς να καταφέρουν πάντα να μην γυλιγίζουν, όπως ο ίδιος είπε. Να βρισκόμαστε μπροστά σε ασθενείς, οι οποίοι μπορούμε να τους καλύψουμε υγειονομικά και να τους περιθάψουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά χωρίς βέβαια να τη ειδικότητά μας, μας κάνει κάποιες φορές να αισθανόμαστε ανέτοιμοι και απροετοίμαστοι. Και οι πρώτοι νεκροί, πρέπει να σας πω, τους πρώτους νεκρούς που έχασα σαν ασθενή, σαν γιατρός, δεν έκλαψα, έχω δει συναδέλφους να κλαίνε, αλλά λύγησα αρκετά, δηλαδή αναγκάστηκα να φύγω από το τμήμα για κάποια λεπτά. Γιατί δεν το περιμένεις και είναι, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι, έστω και αν είναι πάνω από τα 90, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπεις ότι περιμένεις να πεθάνουν. Και όταν πραγματικά καταλαβαίνουν ότι φτάνει η ώρα τους και εσύ πλησιάζεις και φτάνεις και τους φτάνεις να δώσεις τη θεραπεία για να μπορέσεις να τους αφήσεις να σβήσουν σιγά σιγά, το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Και εκεί ας πούμε τα μάτια τους βουρκώνουν και σου λένε, μια στιγμή μου είπε όχι γιατί δεν θέλω να πάρω δημορφίνη. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά προσπάθησα να κρατήθηκα μπροστά της, αλλά έφυγα μέσα από το δωμάτιο και πρέπει να πω ότι λίγο λύγησα, γιατί δεν έχω συνηθίσει τέτοια περιστατικά. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δηλαδή, είναι κρίμα, γιατί ο ίδιος άνθρωπος σε άλλες συνθήκες, κάποια άλλη μέρα, κάποια άλλη ώρα, θα σωζόταν, αν είχαμε τη δυνατότητα να τη βάλουμε στην εντατική. Αλλά δυστυχώς πέτυχε σε μια στιγμή που την εντατική ήταν γεμάτη, ήταν 72 χρονών, χωρίς κάποια ιδιαίτερη πάθηση, μεγάλη πάθηση, αλλά κάποιοι πιο νέοι χρειάζονταν τη θέση της. Και εκεί ειλικρινά σηκώνει στα χέρια, γιατί έχει καταλάβει ότι ο ρόλος ο γιατρός έχει ξεφύγει, έχει χαθεί. Εκεί είναι σπάς. Ο Έλληνας γιατρός στον Μπέργαμο αναφέρθηκε στις δυσκολίες του συστήματος να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και τον τραγικό αριθμό των νεκρών, όχι μόνο του COVID-19, αλλά και των αριθμών όσων θα χαθούν από αυτό το διάστημα, έχοντας υποκύψει με μια άλλη αιτία και κυρίως επειδή κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να έχουν την μέρημνα που θα έπρεπε να έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν σε μια άλλη δεδομένη στιγμή. Η θνησιμότητα γενικώς πρέπει να είναι σε άμεση και έμεση, μπορούμε να τη διακρίνουμε. Η θνητότητα πρέπει να είναι σε άμεση και έμεση και δυστυχώς η έμεση θα είναι αρκετά μεγάλη. Τόσο ασθενείς με ογκολογικούς ασθενείς με νεοπλασίες, δηλαδή με κακοήθειες που πρέπει να χειρουργηθούν, τόσο ασθενείς με εμφράγματα, με εγκεφαλικά επεισόδια που δεν μπορούν να μπουν εύκολα στην εντατική και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να νοσηλευθούν σε απλές μονάδες. Ο άνθρωπος που μέσα στο νοσοκομείο που εργάζεται συναντά τις συγκλονιστικές εικόνες που κυκλοφορούν με τους ασθενείς και τα θύματα κάποιες φορές να μην μπορούν να καταμετρηθούν, ζήτησε από τους Έλληνες να συνταχθούν και να συμμετέχουν σε αυτή τη μάχη με ωριμότητα και υπευθυνότητα. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω στους συμπατριώτες τους Έλληνες ως έθνος, επειδή είμαστε ένα έθνος δυνατό, αλλά είμαστε και ένα έθνος, πρέπει να το πω και εγώ, δηλαδή, βάζω τον εαυτό μαζί, ατίθασο και απίθαρχο, με τα καλά και τα κακά. Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και αν το ίδιο σενάριο φτάσει να γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα,
Για μένα, ως γιατρό, οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Προσπαθήστε να κρατήσετε αποστάσεις και να μείνετε στο σπίτι όσο πολύ μπορείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς, αλλά ακόμα περισσότερο για τους ηλικιωμένους σας, για τους θείους, για τη μανάδες και τους πατεράδες σας, και τους πατεράδες μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να μιλήσω και να δώσω έστω ένα μικρό λιθαράκι βοήθειας στην προετοιμασία που γίνεται. Κύριε Δασκαλάκη, σας ζητώ συγγνώμη για τον χρόνο που περιμένατε, αλλά είχε ιδιαίτερη αξία να ακούσουμε τον συμπατριώτη σας γιατρό, ο οποίος εργάζεται στην Ιταλία. Συγκλονιστικά τα όσα είπε στον Γιώργο Σαχίνη μέσα από την εκπομπή Αντιθέσεις. Φαίνεται κάπως ότι η Ιταλία το έχασε. Σήμερα είχαν περίπου 800 νεκρούς. Τι πρέπει να κάνει η χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα για να μην ζήσουμε τις στιγμές και την κατάσταση που βιώνει η γειτονική χώρα? Πράγματι, αυτά που είπε ο γιατρός είναι, πρέπει να τα βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Αυτά δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι μια πραγματικότητα που πολύ είναι πιθανό να έρθει στη χώρα μας σε ένα βάθος 10-20 ημερών. Και έτσι συμβαίνει δυστυχώς με αυτά τα φαινόμενα, ότι τα νούμερα αρχικά είναι μικρά και νομίζεις ότι μπορεί να τα παλέψεις, αλλά η εκθετική αύξηση, η εκθετική συμπεριφορά που έχουν, τα κάνει μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα να είναι τελείως ανεξέλεγκτα. Πραγματικά ελπίζω τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση αρκετά νωρίς να λειτουργήσουν. Αλλά είναι στο χέρι όλων μας να λειτουργήσουν. Και αν δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα και αν δεν λειτουργήσουν σε ένα διάστημα λίγων ημερών, είναι πολύ πιθανό να χάσουμε και εμείς το παιχνίδι. Και αυτά οι εικόνες που μας φαίνονται μακρινές της Ιταλίας να γίνουν πραγματικότητα. Και πραγματικά το εύχομαι και είναι στο χέρι όλων μας να μην φτάσουμε εκεί. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Κύριε Δασκαλάκη, χρησιμοποίησατε ένα μύθο μέσα από ανάρτησή σας στο Facebook. Χαρακτηρίσατε την εξάπλωση του κορονοϊού ως μία ύπουλη εκθετική αύξηση. Στην πράξη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τονίσατε ότι τα κρούσματα αντανακλούν κατά κάποιο τρόπο και στο παρελθόν. Ακριβώς αυτό. Ο λόγος που είναι ύπουλος ο κορονοϊός είναι για πολλούς λόγους, έτσι. Τα βασικά στοιχεία που έχουμε πρώτα απ' όλα είναι ότι είναι ένας ιός με μεγάλη θνησιμότητα. Είναι ένας ιός για τον οποίο δεν έχουμε θεραπείες και είναι ένας ιός για τον οποίο δεν έχουμε εμβόλια. Ήδη δηλαδή οι αρχικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Επιπλέον, είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται πολύ εύκολα και οι περιπτώσεις που γνωρίζουμε, για τις οποίες γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αντανακλούν το τι συνέβη στο παρελθόν, σε ένα βάθος περίπου 10 ημερών, που σημαίνει ότι ενώ μεν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε 500 κρούσματα στην Ελλάδα, αυτά τα κρούσματα αντανακλούν το ποιος πήρε τον ιό στο παρελθόν, πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η πραγματικότητα, η τωρινή, είναι πολύ χειρότερη από αυτή που εμείς μετράμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κύριε Δασκαλάκη, εγώ καταλαβαίνω ότι ακόμα και σήμερα να έχουμε μηδενικά κρούσματα, αυτά θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται τις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε, γι' αυτό εξαρτάται πάρα πολύ αν τα μέτρα λειτουργήσουν, έτσι. Αν τα μέτρα τα λάβαμε περίπου πριν από μία εβδομάδα, 8, 9, 10 μέρες, τα πιο δυνατά, και έχουν περάσει σχεδόν 2 εβδομάδες που κλείσαμε σχολεία και αρχίσαμε λίγο να σοβαρευόμαστε. Αν τα μέτρα λειτουργήσουν, τότε η εκθετική αύξηση του ιού, δηλαδή η μετάδοση μέσα στο κοινωνικό ιστό του ιού, θα έπρεπε να έχει ανακοπεί από τότε που λήφθησαν τα μέτρα. Δυστυχώς όμως, επειδή πολλοί είναι ανυπάκοοι και παρότι οι οδηγίες είναι πολύ σαφείς να μένουμε σπίτι μας και να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας στην παρουσία άλλων, ή άλλους στην παρουσία τη δική μας, όσοι από εμάς δεν λάβαμε σοβαρά τα μέτρα, τότε συνεχίσαμε να πολλαπλασιάζουμε τις μεταδόσεις του ιού παρότι είχαν ληφθεί τα μέτρα. Αυτό που λέω με άλλα λόγια είναι ότι οι αυξήσεις των κρουσμάτων που θα δούμε τις επόμενες μέρες αντανακλούν και είναι υπευθυνότητα όλων αυτών που δεν ακολούθησαν τα μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη. Τα σημερινά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. 530 κρούσματα, 100 άτομα νοσηλεύονται επίσημα, τα καταγεγραμμένα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, 18 παραμένουν διασωληνωμένοι.
Να μας πείτε λίγο, σύμφωνα και με το μαθηματικό μοντέλο το οποίο μας παρουσιάζεται, τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Υπάρχουν φαντάζομαι και κρούσματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο αριθμός των οποίων ποιος είναι, μπορεί να καθοριστεί. Ο κύριος Σιόδρας λέει 3,5 με 4,000. Περίπου και εγώ εκεί το υπολογίζω. Και ο λόγος είναι εξής, ότι αφενός δεν μετράμε, δεν έχουμε ικανότητα να μετράμε πολύ κόσμο. Ελπίζω σύντομα να έχουμε την ικανότητα να μετράμε πολύ περισσότερους ανθρώπους, έτσι. Το μόνο δεδομένο για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ένα, ο αριθμός θανάτων και δύο, ο αριθμός νοσηλευωμένων. Από αυτόν τον αριθμό και με βάση τη συμπεριφορά του ιού μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το πόσοι είναι φορείς του ιού και οι υπολογισμοί μου είναι στις μερικές χιλιάδες. Τώρα κοιτάξτε, αν τα μέτρα ας πούμε, αν κάνουμε μια υπόθεση ότι τα μέτρα δεν λειτουργήσαν καθόλου, τότε εφόσον αυτή τη στιγμή έχουμε 100 διασωληνωμένους, τότε με βάση τη συμπεριφορά του ιού θα πρέπει σε 10 μέρες να έχουμε 1,000 διασωληνωμένους και σε ακόμα 10 μέρες 10,000 διασωληνωμένους. Που όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να νοσηλεύσουμε τόσο πολύ κόσμο. Σας προβληματίζουν αυτοί οι αριθμοί, κύριε Δασκαλάκη? Βέβαια, οποιονδήποτε άνθρωπο θα έπρεπε να προβληματίζουμε και πραγματικά εύχομαι τα μέτρα να έχουν λειτουργήσει σε κάποιο βαθμό, ώστε να μην δούμε δεκαπλασιασμό νοσηλευωμένων στις επόμενες 10 μέρες. Το μένουμε σπίτι είναι μονόδρομος αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Μέχρι να υπάρξουν θεραπείες, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πώς αντιλαμβάνονται την όλη κατάσταση, τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, καθώς και εκεί ότι φαίνεται να έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος? Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δείξανε τελείως απροετοίμαστες. Η πολιτική ηγεσία ολιγόρησε και γι' αυτό βρισκόμαστε σε ίσως πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες για να δούμε ακριβώς το τι έχει συμβεί. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης έχει να στείλει ένα μήνυμα στους συμπατριώτες του. Είστε ένας διακεκριμένος επιστήμονας που διαπρέπει στο εξωτερικό και όλη η κριτική είναι περήφανη για σας. Ένα μήνυμα, καθώς και εδώ στην Κρήτη διανύουμε έτσι μια περίεργη, μια δύσκολη συγκυρία. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να στείλω όλες μου τις ευχές για καλή δύναμη στην Κρήτη. Θέλω να πω ότι είναι μια περίοδος της ανθρωπότητας την οποία θα τη θυμόμαστε. Είναι πόλεμος με έναν ύπουλο εχθρό. Οι Κρητικοί πάντα ήταν λεβέντες και πολεμιστές και τους καλώ όλους να δείξουν την υπευθυνότητα και την ομαδικότητα που έχουν δείξει ένα τους αιώνες, ώστε να προστατεύσουμε ένας τον άλλον. Πραγματικά σας παρακαλώ να σεβαστείτε τα μέτρα για να μην εκθέσετε τον ίδιο και άλλους σε κίνδυνο. Τα μέτρα πρέπει να τα σεβαστούμε με πολύ αυστηρό τρόπο. Ακόμα και συγκεντρώσεις 10 ατόμων δεν είναι καλές. Πρέπει να είμαστε μόνοι μας, να περάσουμε λίγο χρόνο με τον εαυτό μας ή με την άμεση οικογένειά μας. Είναι ευκαιρία για ενδοσκόπηση, είναι ευκαιρία να κάνουμε κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε λόγω έντονων ρυθμών της ζωής μας. Ας προσπαθήσουμε να απομονωθούμε λίγο στον εαυτό μας, να περάσουμε λίγο χρόνο με την οικογένειά μας και να δείξουμε συλλογική ευθύνη, όπως η συλλογική ευθύνη που δείξαμε στο παρελθόν ήταν αυτή που μας οδήγησε να κάνουμε αγώνες. Σύμφωνα με τους δικούς σας υπολογισμούς, η μεγαλύτερη αγωνία που έχετε, κύριε Δασκαλάκη, ποια είναι για το επόμενο διάστημα? Η μεγαλύτερη αγωνία μου είναι να μην έχουν λειτουργήσει τα μέτρα. Δηλαδή, όχι γιατί τα μέτρα δεν είναι σωστά, αλλά γιατί τα μέτρα δεν τα σεβαστήκαμε και προσπαθήσαμε να βρούμε παρακαμπτήριες οδούς για να τηρήσουμε με τις οδηγίες, αλλά να κάνουμε την κλασική ελληνική μαγιά μας. Τα μέτρα πρέπει να τα βάλουμε πολύ σοβαρά. Αν τα μέτρα έχουν δουλέψει, μπορεί να τη γλιτώσουμε. Αν τα μέτρα δεν έχουν δουλέψει, τότε το παράθυρο της ευκαιρίας κλείνει στις επόμενες λίγες μέρες. 2, 3, 4 μέρες έχει κλείσει το παράθυρο της ευκαιρίας.
Παρακαλώ όλο τον κόσμο να σεβαστεί τα μέτρα με πολύ αυστηρό τρόπο. Οπότε είναι καθαρά στο δικό μας χέρι ποια θα είναι η εξέλιξη της νόσου και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην κοινωνία. Όπως είπα πριν, οι περιπτώσεις του κορονοϊού που θα δούμε τις επόμενες μέρες είναι αποκλειστική ευθύνη όλων αυτών που δεν σεβάστηκαν τα μέτρα. Μάλιστα, κύριε Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέσα από την Κρήτη TV το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα η άποψη και η θέση σας είναι αναγκαίες την δεδομένη συγκυρία που διανύουμε. Να είστε καλά και καλό κουράγιο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.